Πίστοση να είναι αποκαρδιωτική, εξοργιστική θα έλεγα. Τα προβλήματα, οι αδυναμίες στο χειρισμό τέτοιων υποθέσεων όχι μόνο παραμένουν, αλλά και εντείνονται. Θύματα βεβαίως τα παιδιά. Είναι εδώ στο στούντιο μαζί μου να το συζητήσουμε η βουλεύτρια του Δημοκρατικού Σέρμου και μέλος της Επιτροπής, Ρίτα Σούπερμαν. Καλώς ορίσατε, κυρία Σούπερμαν. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους τηλεθεατές. Βεβαίως μαζί μας και ο Αλέξανδρος Σταλιώτης, είναι μέλος της ομάδας κατά της γονικής αποξένωσης, γονέας ο ίδιος, που έδωσε τη δική του μάχη. Κύριε Σταλιώτη, σας χαιρετώ. Καλημέρα σε όλους σας. Και βεβαίως παρέστη χθες στην Επιτροπή και εδώ στα φώτα της και για τις αδυναμίες του όρου συστήματος η πρόεδρος της Επιτροπής Οικογενειακού Δικαίου του Παγκύπρου Δικηγορικού Συλλόγου, Αναστασία Τζίρτσι. Σας χαιρετώ και εσάς. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ελάτε κυρία Σούπερμαν να τα βάλουμε σε μια σειρά. Τι ακούσατε και πάλι, ότι δεν γίνεται, δεν λειτουργεί, δεν μπορεί να αλλάξει σε σχέση με αυτό το μείζον ζήτημα που ταλαιπωρεί. Πολλά παιδιά υποφέρουν, εκατοντάδες θα έλεγα. Ακριβώς. Και ένας εκ των δύο γονιών. Ακριβώς. Θα έλεγα ότι αυτό το ζήτημα θα μπορέσει να διευθετηθεί όταν όλοι κατανοήσουμε, όλοι οι συναρμόδιοι, ότι η γονική αποξένωση είναι κακοποιητική συμπεριφορά για το παιδί και για τον ένα γονιό. Ναι. Γιατί ποτέ δεν το είδαμε κάτω από αυτό το φάσμα. Όμως θα πρέπει να το δούμε. Ναι, υπάρχουν διαδικασίες, οι οποίες διαδικασίες δεν είναι συντονισμένες, δεν υπάρχει διατμηματική συνεργασία μεταξύ των τμήματων. Βλέπουμε χρονοβόρες διαδικασίες. Για παράδειγμα, τα διατάγματα παρακοής δεν εξετάζονται έγκαιρα, ούτε και εκδικάζονται έγκαιρα στο δικαστήριο, με το αποτέλεσμα ένα διάταγμα παρακοής να εξεταστεί σε περίοδο, μας λέχθηκε χτες, 4 χρόνων. Μα 4 χρόνια όταν το παιδί δεν συναντηθεί και δεν δει τον άλλον του γονιό, πώς μετά θα μπορέσει να επαναχτίσει και να αποκαταστήσει τη σχέση του με τον γονιό αυτό, όταν ο γονιός φυσικά δεν έφτεξε σε κάτι, είναι ένας γονιός που νοιάζεται, είναι ένας γονιός που θέλει να δει το παιδί του. Ναι. Και η διαπουσία του βεβαίως, η κατήχηση αν θέλετε που γίνεται στο παιδί, είναι ενάντια και στο συμφέρον του. Είναι ναι. Και μία πλήση εγκεφάλου. Ναι. Να πούμε πρώτα ότι 80% των περιπτώσεων αφορούν σε άνδρες αποξενωμένους ναι. γονιούς και έναν 20% σε γυναίκες και αφορά σε μεγαλύτερα παιδιά για τις αποξενωμένες μαμάδες. Το παιδί, ναι, δέχεται μια πλήση εγκεφάλου. Για να υπάρξει αποξένωση, σημαίνει ότι ο ένας γονιός εμποδίζει την επικοινωνία με τον άλλον, οπότε και χρησιμοποιεί τα όποια μέσα για να εμποδίσει αυτή την επικοινωνία. Η λέξη αποξένωση είναι η λέξη η οποία δίνει την πιο ναι. καλή εικόνα. Τι δίνει την εικόνα όμως σε σχέση με τις αρμόδιες υπηρεσίες, γιατί εμπλέκονται υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας. Μας είπαν ότι πέρσι είχαν κληθεί να χειριστούν περίπου 500 υποθέσεις, πάνω από 500 υποθέσεις. Χθες η πρόεδρος της Επιτροπής έλεγε ότι 2 είναι για όλη την Λευκωσία και μία λιποθύμηση ναι. ενώπιον του δικαστηρίου λόγω υπερκόπωσης. Είναι 8 λειτουργοί πανκύπρια. Ναι. Που ασχολούνται όχι μόνο με υποθέσεις γονικής αποξένωσης, αλλά γενικά και με άλλες υποθέσεις. Έχουν προβεί έχουν κάνει 505 εκθέσεις, όχι υποθέσεις. Να πούμε ότι το 2023 είχαμε 1090 διαζύγια στη Λευκωσία και το Γραφείο Ευημερίας κλήθηκε να υποβάλει έκθεση στο δικαστήριο για 505 περιπτώσεις. Δεν είναι μόνο για γονική αποξένωση, ναι. αλλά αυτό δείχνει ακριβώς το πρόβλημα, ότι μπορούν βασικά να προβαίνουν σε μία έκθεση, μία το χρόνο, δύο το χρόνο. Ναι. Δεν υπάρχει δυνατότητα, δηλαδή, για να επιληφθούν όλων των περιπτώσεων αμέσα. Ναι. Ενώ εμπροκειμένου αυτό που είπατε και με την παρακοή διαταγμάτων, πόσο καθυστερούν, οι εκθέσεις, η παρακολούθηση, όλα αυτά. Και αν επιτρέπετε, πάω στον κύριο Σταλιώτη που το έχει ζήτη. Θα επανέλθω, απλά για να τα ακούσουμε από όλους. Χάσαμε τον κύριο Σταλιώτη. Λοιπόν, πάμε μέχρι να συνδεθούμε. Ελάτε, κύριε Σταλιώτη. Τα συζητήσαμε πολλές φορές μαζί και το δικό σας αγώνα, αν θέλετε, όλα αυτά τα χρόνια και που λέγαμε ακριβώς ότι είναι ένας αγώνας που τις πλήστες των περιπτώσεων τερματίζεται όταν το παιδί ενηλικιωθεί. Άρα δεν έχετε ανάγκη ούτε τις αρμόδιες υπηρεσίες, ούτε τα δικαστήρια, ούτε τον οποιοδήποτε άλλο να αποφασίσει εκείνα που έπρεπε άμεσα να πράξει. Σωστά? Δεν τερματίζεται ούτε όταν ενηλικιώσουν τα παιδιά, καμιά ναι. φορά. Απλώς από εκεί και πέρα, απλά προσεύχεσαι. Θέλω να, σε αντίθεση με άλλες φορές, μπορώ να
Θα ήθελα να τοποθετηθώ λίγο πιο θετικά από την άποψη της διάθεσης με την οποία συνεδρίασε η Επιτροπή χθες. Ήταν πολύ σωστή η προσέγγιση και από την κυρία Χαραλαμπίδου και από την κυρία Σούπερμαν και τα άλλα μέλη της Βουλής που ήταν εκεί. Ευτυχώς, πράγματα που τα λέω εδώ και χρόνια, όπως για παράδειγμα το αν θα δουλέψει ποτέ ο θεσμός της διαμεσολάβησης όπως είναι τώρα κτλ. Ευτυχώς επιβεβαιώθηκαν και από την κυρία Τσίρτη, που δεν τη γνώριζα προηγουμένως, και από άλλους που ήταν εκεί, πως οι ενέργειες οι οποίες λήφθηκαν δεν είναι αρκετές ή δεν διαμορφώθηκαν με τον σωστό τρόπο και χρειάζεται να υπάρξει σωστή διαμόρφωση και της νομοθεσίας του οικογενειακού δικαίου και του θεσμού της διαμεσολάβησης. Εννοείται αυτό το νομοσχέδιο που δεν έχουν ακόμα ψηφιστεί. Ναι. Βασικά ήταν 8 νομοσχέδια, μοιράστηκαν 4-4, ψήφισαν τα 4 λιγότερο συνολικά πρώτα. Φτιάξτε τον ήχο σε όποιον έχει πρόβλημα, παρακαλώ. Κύριε Ταλιώτη, το θέμα είναι όμως ότι επειδή ακούστηκαν χθες και πατεράδες εκεί, οι οποίοι ήταν συγκλονιστικές οι ιστορίες τους, όπως και η δική σας, όπως την ακούσαμε αρκετές φορές. Κάνουν πάρα πολύ καιρό να δουν τα παιδιά τους. Δεν τους επιτρέπεται, δεν μπορούν να παρέμβουν δηλαδή όταν και τα παιδιά τα ίδια ζητάνε βοήθεια. Γίνονται γραφικοί, απευθύνονται παντού, μέχρι και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ένας κύριος. Επικοινωνήσαμε και εμείς εκ μέρους τους. Δεν μπορούμε όμως να κάνω εγώ την έρευνα να δω αν υπάρχει κακοποιητική συμπεριφορά. Κάποιος έπρεπε να παρέμβει άμεσα και αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Άρα, αν υπάρχει καλή θέληση από πλευράς των βουλευτών, η ουσία είναι να παρθούν τέτοιες αποφάσεις, να στελεχωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες και να δοθεί έμφαση σε αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο αυξάνεται όσο αυξάνονται και τα διαζύγια και τα παιδιά. Είναι στη μέση, δηλαδή, είναι τα θύματα για να εκδικηθεί ο ένας γονέας τον άλλον. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Μάλιστα. Και καμιά φορά δεν είναι θέμα εκδίκησης. Είναι θέμα, να νιώσει κάποιος ανωτερότητα. Σε κάτι το οποίο δεν είναι θέμα... μπορεί να μην έγινε και τίποτα και απλώς να χώρισαν οι δρόμοι για αυτό. Το θέμα είναι ότι ναι, μεν χρειάζονται πολλά πράγματα για αντιμετώπιση του προβλήματος, που είναι τεράστιο. Το συζητάμε και δεν αντιλαμβάνονται οι περισσότεροι, ακόμη και εκείνοι που νοιάζονται, πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό και τι μπορεί να δημιουργήσει αυτό στα παιδιά. Τι επιπτώσεις μπορεί να έχει. Το θέμα είναι να μέσα από τις νομοθεσίες να δημιουργηθεί το κλίμα που να κάνει. Ναι. Κύριε Ταλιώτη, να τα πούμε απλά. Εσείς, έχοντας τη δική σας ιστορία, το θέμα είναι ότι ποιοι δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Ποιοι ήταν οι αρμόδιοι που καθυστερούσαν, διότι εδώ προκύπτει ένα διαζύγιο. Είναι προφανές ότι δεν τα βρίσκουν οι δύο γονείς και ο ένας, είτε θέλοντας να εκδικηθεί, είτε άλλος πώς, είτε έχει να κάνει με διατροφές κλπ., δεν αφήνει το παιδί του να δει τον άλλο γονιό. Και από εκεί και πέρα, τι γίνεται. Υπάρχουν πολλές παραμέτρες. Υπάρχουν δικηγόροι, και θα το πει για την κυρία Τσίρτη, οι οποίοι ευθαρρύνουν αυτήν την κατάσταση πολλές φορές. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Για να ασκήσουν πίεση για θέματα διατροφής, περιουσιακών κτλ. Για να προκαλέσουν κούραση στον άλλο γονιό, είτε πατέρα είτε μητέρα είναι, δεν το διαχωρίζουμε. Να προκαλέσουν κούραση ώστε να τα παρατήσει. Εντάξει. Υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες λειτουργούν στη βάση στερεοτύπων και κάποιων αντιλήψεων που είτε έτσι έμαθαν να λειτουργούν. Εννοείται ότι πάντα φταίει ο πατέρας για αυτά που του καταλογίζονται. Αυτό είναι το στερεότυπο. Δεν είπα έτσι. Και μάλιστα... Όχι, μάλιστα... Το στερεότυπο λέω αυτό είναι, έχοντας πάντα, ας πούμε, ξεκινάνε με την λογική ότι αν συμβαίνει κάτι φταίει ο πατέρας, αυτό είναι το στερεότυπο που μας λέτε. Όχι, άλλα στερεότυπα, δεν θα πω σε αυτό, ναι. Είναι πολύ εύκολο να πιαστεί κάποιος και να το παρεμπινεύσει. Θα σας πω για παράδειγμα ότι πάνε και λένε όταν είναι 12 χρονών των μωρών και πάνω μπορεί να αποφασίσει από μόνο. Δεν είναι έτσι. Ναι. Δεν είναι έτσι. Όταν είναι κάτω από 10 χρόνια, το μωρό δεν θα πάει στο δικαστήριο να μιλήσει. Δεν είναι έτσι. Και 8 χρόνια θα πάει στο δικαστήριο, και 9 και 10 και 7. Λοιπόν, και δεν είναι κατάσταση που κάνω.
Δεν είναι μαρτυρία που δίνουν τα παιδιά. Είναι συνάντηση με τον δικαστή για να δει ο δικαστής όταν θα αντιλαμβάνονται την κατάσταση. Ναι. Το θέμα είναι να φτάσει στο σημείο να δει τον δικαστή το παιδί. Μετά από πόσο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, να πάμε, πάμε όμως και στην κυρία Τζίρτη να μας ενημερώσετε, διότι εσείς γίνατε και ένα θέμα για τη διαμεσολάβηση. Σωστά. Ελάτε, κυρία Τζίρτη. Ναι. Λοιπόν, το θέμα που είχαμε εγκληθεί χθες στην Επιτροπή ήταν συνέχιση βασικά συζήτησης. Από ό,τι ακούσαμε ήταν παλαιότερα συζήτηση και από το 2017 είχε ξεκινήσει για το συγκεκριμένο θέμα και ήταν το θέμα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τα οποία είναι θύματα γονικής αποξένωσης καθώς και οι γονείς οι οποίοι υφίστανται την αποξένωση. Να σημειώσουμε όμως ότι όταν λέμε γονείς, αποξενωμένος γονέας σίγουρα δεν εννοούμε μόνο τον πατέρα. Μιλούμε για γονέα και όχι πατέρα ή μητέρα, γιατί δυστυχώς έχουμε υποθέσεις αρκετές και γυναικών σήμερα. Απλά εκ των πραγμάτων, η αναφορά που έκαμε την κυρία Σούπερμαν του 80% ότι είναι αποξενωμένος ο άντρας, ο πατέρας, ο γονέας και 20% η γυναίκα, είναι γιατί περισσότερες υποθέσεις και στα δικαστήρια τη φύλαξη την έχει η μητέρα. Επομένως, το παιδί είναι 24 ώρες το 24ωρο μαζί. Λοιπόν, όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, η καθυστέρηση σίγουρα προσμετρά εναντίον και του παιδιού και του γονέα, τις μεταξύ τους σχέσεις. Δυστυχώς, ξεκινά ένας μεγάλος αγώνας όταν ξεκινήσει η αίτηση γονικής μέρημνα στο Οικογενειακό Δικαστήριο, ένας μεγάλος αγώνας μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και πάντα μιλούμε για αυτούς που δεν συμφωνούν βέβαια τους γονείς και όχι αυτούς που συμφωνούν, μέχρι να εκδοθεί έναν προσωρινό ή έναν τελικό διάταγμα. Μετά είναι ένας άλλος μεγάλος αγώνας, μεγαλύτερος αγώνας, να εκτελεστεί αυτό το διάταγμα στην περίπτωση που μιλούμε που φτάνουμε στο να αποξενώνεται ο ένας γονέας από το παιδί και το παιδί από τον γονέα. Λοιπόν, δυστυχώς, όταν έχουμε τη διαδικασία γονικής μέρημνας στο δικαστήριο, πρέπει για εκείνους που δεν συμφωνούν να ετοιμάζεται έκθεση του Γραφείου Ευημερίας. Η επέμβαση του Γραφείου Ευημερίας, δυστυχώς, πρέπει να ετοιμαστεί εκείνη η έκθεση και για να ετοιμαστεί εκείνη η έκθεση, πρέπει πρώτα να κάνει συναντήσεις σε λειτουργός με όλα τα παιδιά. Υπάρχουν οικογένειες που έχουν και 3 και 4 παιδιά και με το κάθε παιδί ξεχωριστά και με τον κάθε γονέα ξεχωριστά. Δυστυχώς, όχι μόνο γιατί είναι λίγη λειτουργή σήμερα, είχαμε παλαιότερα 4 λειτουργούς η Λευκωσία. Έχουμε φτάσει σήμερα, μας είπαν χθες από την υπεύθυνη του Γραφείου Ευημερίας, ότι έχουμε 8 κοπέλες παγκύπρια. Η Λευκωσία ειδικά έχει μείνει με 2. Εάν ασθενεί η μία, έχουμε 1. Εγώ είχα αναφέρει χθες στην Βουλή ότι την περσινή χρονιά είχαν καταχωρηθεί στη Λευκωσία μόνο 700 αιτήσεις γονικής μέρημνας. Ακόμα και οι 200 από αυτές τις περιπτώσεις να θέλουν επέμβαση του Γραφείου Ευημερίας, αντιλαμβάνεστε πώς χρειαζόμαστε να εμφανιστούν στο δικαστήριο, να κάνουν τις συναντήσεις με τους γονείς. Υπάρχουν και περιπτώσεις που απασχολούν τη λειτουργία γιατί βγαίνουν διατάγματα με επιβλεπόμενη επικοινωνία, δηλαδή να είναι παρούσα η λειτουργός του Γραφείου Ευημερίας. Άρα νομίζω ότι ο αριθμός 8 πανκύπρια δεν εξυπηρετά ούτε την αυξητική τάση που έχουμε σήμερα, αλλά ούτε και τις περιπτώσεις που έχουμε με συγκρουσιακά πλέον διαζύγια. Και κυρία Τζίρτη, ναι, μου φαίνεται ότι επίσης υπάρχει ένα πρόβλημα ενημέρωσης της μιας υπηρεσίας με την άλλη, διότι αντιλήφθηκα σωστά χθες στη συζήτηση επάνω, κάποιος, δεν ξέρω, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης παρέπεψε στο γεγονός ότι υπάρχει και ο θεσμός της διαμεσολάβησης. Για να πείτε εσείς ότι και που υπάρχει δεν λειτουργεί. Γιατί ο ένας νομίζει ότι κάτι λειτουργεί, ενώ δεν ισχύει. Η οικογενειακή διαμεσολάβηση ξεκίνησε να εφαρμόζεται. Ένα λεπτό. Κύριε Τζίρτη, είστε κάπου που υπάρχει πολύ θόρυβος. Αν δεν είναι κάπου που είναι νοσοκομείο, αν μπορούν να κάνουν έτσι μια παύση εκεί, γιατί είναι πολύ ο θόρυβος να παρακαλέσετε λίγο, διότι δεν σας ακούμε.
ναι. Σε εξωτερικό χώρο. Μάλιστα. Οπότε ναι, είναι ναι. δύσκολο να ησυχάσουν. Λοιπόν, η διαμεσολάβηση, λέω, άρχισε να εφαρμόζεται από τον προηγούμενο χρόνο. Έχουν εκπαιδευτεί πέραν των 200 δικηγόροι, κοινωνιολόγοι και ψυχολόγοι, όπως ναι. προβλέπει η νομοθεσία. Όμως, από τα στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, χθες μας είπε η αρμόδια λειτουργός ότι υπάρχουν στο Μητρών, αν δεν κάνω λάθος, 20 άτομα. Εγώ είμαι από τους οικογενειακούς διαμεσολαβητές που είχα ολοκληρώσει mm-hmm. αυτό το σεμινάριο και είχα εγγραφεί. Και το λέω αυτό γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη. Όσο και να ενημερώσουμε εμείς, είναι άγνωστος θεσμός για τον Κύπριο πολίτη. Έπρεπε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, και καλό είναι που το άκουσαν και χθες, να κάνει ενημέρωση στον πολίτη. Και ο τρόπος ενημέρωσης που φτάνει απευθείας στον πολίτη είναι η τηλεόραση. Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, Facebook, αλλά νομίζω η τηλεόραση είναι... Ναι, κυρία Τσίρτη, αλλά και εμείς να το πούμε τώρα εδώ, ότι υπάρχει ο θεσμός του διαμεσολαβητή, είναι πάνω να το βρουν. Άμα δεν θέλουν να τα βρουν, γενικά δεν θα τα βρουν ούτε στο διαμεσολαβητή. Πρέπει να συμφωνούν και οι δύο γονείς. Για να εφαρμοστεί όμως και μάλλον για να επιλέξουν τη διαμεσολάβηση, πρέπει να συμφωνούν. Να θέλουν και οι δύο. Και ακόμα κάτι το οποίο προβλέπει η νομοθεσία. Εάν υπάρχει ισχυρισμός για βία, τότε δεν μπορεί να γίνει διαμεσολάβηση. Ναι. Ακόμα και να αρχίσει η διαμεσολάβηση, σταματά ναι. αμέσως. Και ελπίζοντας ότι κάτι άλλο ξεκινά και ολοκληρώνεται άμεσα αν υπάρχει θέμα κακοποίησης, αλλά δυστυχώς απλά υπάρχει ένα τεράστιο κενό και τα παιδιά είναι άγνωστο που μεγαλώνουν. Λοιπόν, άρα υπάρχουν πολλά που πρέπει να δείτε, κυρία Σούπερμαν. Εσείς τώρα είπατε, αντιλαμβάνομαι, την επόμενη συνεδρία. Σύντομα θα κληθεί και η αρμόδια υφυπουργός. Στις 13 Μαΐου ναι. έχει ήδη οριστεί, θα κληθεί και η αρμόδια υφυπουργός. Εγώ θέλω να συμπληρώσω και να πω ότι ενέγραψα αυτό το θέμα για το λόγο ότι έρχονταν κοντά μας περιπτώσεις απελπισμένων γονέων. Στη μία περίπτωση, την οποία γνωρίζετε, όπως έχω καταλάβει, έχουν εκδοθεί, έχει καταγγείλει 44 φορές παρακοή των διαταγμάτων ο συγκεκριμένος πατέρας, ο οποίος στο τέλος κατήντησε γραφικός και κανένας δεν τον ελάμβανε υπόψη. Αυτή είναι η κατάληξη. Άρα, έχουν ήδη κατατεθεί... αυτή την περίπτωση, την οποία γνωρίζει ο κύριος Σταλιώδης, έχουμε και εμείς επικοινωνήσει με αυτόν τον πατέρα. Θα γίνει κάτι και με δική σας παρέμβαση, ενώ τον βουλευτό? Νομίζω ότι ήδη υπάρχει δικαστική διαδικασία, οπότε δεν μπορεί να γίνει κάτι. Είναι ναι. καταγγελίες στην αστυνομία, πρέπει να εξεταστούν και να πάρουν αυτόν τον μακρύ δρόμο. Ωστόσο, να πω ότι κατατέθηκαν οι δεύτεροι δέσμοι νομοθετημάτων για το εξυγχρονισμό του οικογενειακού ναι. δικαίου. Κατατέθηκε στη Βουλή επιτέλους από το Υπουργείο Δικαιοσύνης την περασμένη εβδομάδα και έχει τώρα φτάσει στην Επιτροπή Νομικών. Θέλω να πιστεύω, είμαι σίγουρη, όχι θέλω να πιστεύω, ότι άμεσα θα συζητηθεί το θέμα αυτό, που είναι μέσα και ο νόμος περί σχέσεων γονέων και τέκνων, ναι. που περιλαμβάνει τη γονική αποξένωση. Όμως, η λειτουργός του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που ήταν χθες παρούσα στη συζήτηση, άκουσε πράγματα στην Επιτροπή, που δεν ρυθμίζονται από το σχετικό νομοσχέδιο, οπότε και υποσχέθηκε ενώ ότι θα περιληφθούν. Όμως, ακόμα και αν ρυθμιστούν τα θέματα για τα οποία συζητήσαμε, θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις και προς το δικαστικό σώμα. Ναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε νομοθεσίες και, το δικαστικό ναι. σώμα να μένει απ' έξω. Πρέπει να επιμορφωθούν και οι δικαστές που ακούσαμε χθες ότι δεν είναι εξειδικευμένοι στα θέματα του οικογενειακού δικαίου αυτοί που δικάζουν τις περιπτώσεις αυτές, αλλά ούτε και προβαίνουν σε συμβουλευτικές να διατάξουν σε μία δίκη συμβουλευτικές υπηρεσίες για τους γονείς και τα παιδιά που είναι μέσα στα πλαίσια των αρμοδιότητων τους, αλλά που δεν βλέπουμε να το κάνουν. Και η καθυστέρηση είναι πολύ μεγάλη. Θα πρέπει να ρυθμιστούν όλα και οι διατμηματικές συνεργασίες των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας με την αστυνομία, με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, που δεν έχουν ούτε και υπηρεσίες ψυχικής υγείας εξειδικευμένο mm-hmm. προσωπικό για αυτά τα θέματα, να εργαστούν όλοι κάτω από την ίδια στέγη σε μια διατμηματική προσέγγιση, όπως ακριβώς και οι εισηγήσεις της Επιτρόπου του Παιδιού. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα παίρνω και ένα μήνυμα. Είναι και η άλλη πλευρά που λέει ότι υπάρχουν γονείς που δεν βλέπουν ποτέ τα παιδιά τους, δεν το ζητούν. Ένα άλλο είδος αποξένωση του παιδιού.
από τον εσκεμμένα δηλαδή, από τον ένα εκ των δύο γονιών. Λοιπόν, άρα θα περιμένουμε στην επόμενη συνεδρία, αν θα λυθεί κάτι, θα πάρουν μπρος και τα νομοσχέδια που εκκρεμούν στη Βουλή. Σας ευχαριστώ κύριε Ταλιώτη και εσάς κυρία Τζίρτη. Καλή συνέχεια να έχετε. Κυρία Σούπερμα, θα τα πούμε πολύ σύντομα για αυτό το ζήτημα. Σας ευχαριστώ πολύ.